Κώστα Παπαδόπουλε, εσύ τι έχεις να πεις για όλα αυτά? Η διαβίωση τι είναι? Καθόμαστε, αυτοί είναι οι δυο τους, προσπαθούν να... Εμείς είμαστε οι 8 μας, ο Σάκης είναι οι 4, οι 3 τους. Δεν πειράζει κανένας ο ένας τον άλλον. Εμένα το τι με πειράζει, ότι ο παπάς λείπει και ακόμα συζητάμε με τον παπά. Αν ο παπάς έφυγε από το παιχνίδι, πάει να πει κάτι, έκανε λάθος. Γιατί είναι τεράστιος. Τεράστιο. Να ολοκληρώσω, κύριε. Τεράστιο είναι για σένα, για μένα είναι πολύ μικρός. Για όλους. Τώρα ο παπάς έχει φύγει. Το θέμα να συζητήσει για την πλέον ομάδα. Ορίστε. Ο παπάς έχει φύγει. Δεν μπορεί να υπερασπιστεί. Ο παπάς και καλά για τον James, για το ένα. Εσύ και ο Κώργας, λάθος. Σε μένα είχε πει αφήνω την παρακαταθήκη στο Λακάζα Μπλάγκα, αλλά από εκεί και πέρα, αφού ο ηγέτης ο ψηλός όταν έφυγε είπε δεν έχω κανένα παράπονο και κανένα πρόβλημα με τα παιδιά και δεν τρέφω μίσος για, κανέναν. Έφυγε ψηλά το κεφάλι και το αφήσαμε εμείς οι φίλοι του, γιατί όταν λέει ο Αλέξης δεν τρέφω μίσος για κανέναν, σημαίνει ότι τελειώνει εκεί. Εσύ όμως όταν έφυγε ο Αλέξης ο παπάς δεν σεβάστηκες τους 4 μήνες που είναι εδώ και άρχισες να κάνεις με την τουντούκα και να κάνεις τέτοια πράγματα. Και γι' αυτό θα κριθείς κάποια στιγμή από τον κόσμο. Είσαι λάθος, είσαι λάθος και γι' αυτό θα κριθείς. Πρέπει να σέβεσαι τον άλλο που φεύγει εκείνη τη στιγμή. Μαριαλένα, ήθελες να πεις κάτι, ναι. Αυτό που μάλλον... βασικά αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω, νομίζω ότι και τα παιδιά των υπόλοιπων μπλε, χωρίς να έχω μιλήσει μαζί τους, το νιώθουν. Είναι αυτό που ένιωθα και εγώ στην παλιά μπλε ομάδα, νομίζω μπορεί να με... να το πει και ο Σάκης αυτό, ότι πολλές φορές βγαίναν τα παιδιά και λέγανε εγώ θα παίξω για τον James, εγώ θα παίξω για τον Νίκο, εγώ θα παίξω για την Άννα Μαρία. Ήτανε στην ουσία λες και παραμιλούσαν την υπόλοιπη ομάδα και παίζανε για την πάρτι τους, ο ένας να σώσει τον άλλον. Και επειδή από την προηγούμενη φορά που είχαμε χάσει ασυλία, είχαν πει το ίδιο πράγμα, ότι εγώ θα παίξω. Νομίζω είχε κερδίσει ο Νίκος και είχε πει: εγώ τον James δεν τον ψηφίσω σε καμία περίπτωση. Ίσως οι υπόλοιποι παίκτες της μπλε ομάδας, και χωρίς να παίρνω το μέρος κάποιου, γιατί εγώ είμαι μονάδα στην μπλε ομάδα, ίσως να ένιωσαν πιο παραμελημένοι. Μειονεκτικά και ίσως να θέλουν να κάνουν το ίδιο ακριβώς. Ναι, αλλά η πρόταση του Νίκου ήταν: εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω τον James, όχι επειδή μόνο είναι ο κολλητός μου, αλλά επειδή είναι και ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και θα κάνω κακό στην ομάδα. Κώστα, εσύ συμφωνείς με αυτό που λέει η Μαριαλένα? Συμφωνώ με τη Μαριαλένα που λέει. Είμαι μειονότητα εδώ πέρα, είμαι μονάδα, πώς το πω. Μπορούμε αύριο να μην είμαστε μονάδα. Μπορούμε αύριο να κερδίσουμε την ασυλία. Μα Κώστα, θα μπορέσουμε να βγάλουμε κι άλλους 2 την κόκκινη ομάδα. Σε κάθε αγώνα όλοι μια γροθιά παίζουμε. Δηλαδή σήμερα σου έλειπε κάτι, χθες? Όχι, δεν μου έλειπε κάτι. Τότε γιατί το λες αυτό? Θέλω να κερδίσουμε αύριο. Όλοι θέλουν να κερδίσουμε. Ας απαντήσω και η Μαριαλένα σε αυτό, παιδιά, μισό λεπτό. Όχι, αυτό θέλω να πω είναι ότι ας πούμε σήμερα με πείραξε που ο Νίκος ήταν εκτός ατομικής ασυλίας και έδινε συμβουλές στον James να μην χάσει την ατομική ασυλία. Αυτόματα ξεχωρίζει τον James δίπλα σου και βγάζει την άλλη ομάδα εκτός. Ενώ βλέπουμε από τους κόκκινους, παιδιά, ότι είναι ένας και τον άλλον. Εγώ αυτό ζηλεύω στους κόκκινους. Ωραία, ναι. Αυτό σε εμάς δεν ισχύει. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ, άσε με να ρωτήσω. Πιο αδύναμος παίκτης στην ομάδα μας ποιος είναι? Αντικειμενικά είναι ο Κώστας. Ωραία. Άμα έπαιρνε ο Κώστας στην ατομική ασυλία, η ομάδα θα δυνάμωνε και σε περίπτωση που χάσουμε και το αυριανό παιχνίδι. Αν να την άξιζε να την έπαιρνε. Αυτό δεν ισχύει. Αν την άξιζε να την έπαιρνε. Κώστα. Όπως και εσύ, Νίκο, όπως έχουμε πει ότι ο κάθε παίκτης πρέπει να φέρνει μια νίκη. Τι φέρνω τη μια νίκη? Εγώ αγωνίζομαι με τους 2 καλύτερους παίκτες, με τον Ηλία και με τον Σάκη. Μαζί σου, δεν σου είχε πει κανένας να μην αγωνιστεί. Συγγνώμη, η εξέλιξή μου φαίνεται. Εξελίσσομαι, έχω πλησιάσει πάρα πολύ κοντά πλέον και τον Σάκη, τον Ηλία της προάλλης τον κέρδισα. Μου πήρε και νίκη. Με το Σάκη στο ένα κόνο έμεινα και οι 2 αγώνες. Δηλαδή η εξέλιξή μου, εγώ προσπαθώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι προσπαθείς και το σέβομαι. Απλά, ρε φίλε, όχι ότι είμαι πιο αδύναμο. Σε αυτή τη στιγμή είμαι πιο αδύναμο. Σε 10 μέρες όμως μπορεί να περάσω. Ναι, αλλά είμαστε σε ένα σημείο που σε 10. Εγώ πιστεύω σε 10 μέρες δεν αγωνίζεσαι, αλλά δεν δείχνουμε πάνω σε αυτό. Μα το έχω πει, ψηφίστε με, ρε παιδιά, δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Δείχνουμε κατάλαβα. Μάξ 10 μέρες μου είπε. Εγώ ματσάρω με την ίδια δυσκολία πάντως. Ματσάρω πιο πολύ άγχος, ίσως έχω τις τελευταίες 2 εβδομάδες με τον Παύλο. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι όλοι πάρα πολύ κοντά. Να πω κάτι, ας μην γελιόμαστε τώρα. Τον Κώστα το διαλύει ο Σάκης σε κάθε δεύτερο ματσάρισμα και σε κάθε τρίτο. Οπότε τι μας λέτε τώρα? Ας αφήσουμε τα ματσαρίσματα γιατί πηγαίνουμε σε άλλη κουβέντα τώρα, η οποία δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη που αναλύουμε αυτή τη στιγμή.